Γεια σας, GXA εδώ και καλωσορίσατε σε άλλο ένα βίντεο με γουρούνες. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν έχω πάρει μία κούτα την οποία την έχω πακετάρει πάρα πολύ καλά και έχω ανοίξει μία τρύπα φάνου. Όπως μπορείτε να διακρίνετε, την έχω κλείσει πολύ καλά. Είναι εντελώς κλειστή και έχω ανοίξει μία τρύπα από πάνω. Μπροστά μου έχω 6 μπουκάλια. Τα 3 είναι πλαστικά και τα άλλα 3 είναι γυάλινα. Λοιπόν, η δοκιμασία αυτής της κούτας είναι: πρώτον, θα πετάξω 3 σκέτες γουρούνες μέσα στη τρύπα. Δεύτερον, θα πετάξω τα 3 πλαστικά μπουκάλια. Και τρίτον, τα 3 γυάλινα. Το κάνω αυτό για τα κομμάτια να περιοριστούν, έτσι ώστε μετά να ανοίξουμε την κούτα και πραγματικά να δούμε τι θα αντικρίσουμε. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα με τις γουρούνες Zeus, που πολλοί μου είπατε ότι αυτές είναι μοντέλο του 9 και κάτι τέτοια, οπότε βγήκανε. Αυτές οι γουρούνες δημιουργήθηκαν το 2012 και λήγουν το 18. Δεύτερη δοκιμασία μέσα σε 3 πλαστικά μπουκάλια. Βγήκε από μόνο του. Από ό,τι βλέπουμε, η κούτα άνοιξε και βγήκε από μόνο του. Όπως καταλάβατε, η κούτα σκίστηκε από κάτω, οπότε τώρα πάμε για το πιο δύσκολο. 3 γυάλινα μπουκάλια και βάλω αυτό το κυβότιο για να μην πεταχτούν πιο έντονα τα κομμάτια. Ενημέρωση, το γυάλινο είναι πάρα πολύ έθραυστο, οπότε με το που το βάζω μέσα τρέχω όσο πιο μακριά γίνεται. Δεν κάθομαι να το κοιτάω, επειδή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μην το κάνετε. Τρίτο μπουκάλι και τελευταίο, πάμε να δούμε. Όπως μπορείτε λοιπόν να διακρίνετε και μόνοι σας, την κούτα την είχα έτσι. Άνοιξε το όλο από κάτω, έφυγε ολόκληρο δηλαδή. Άνοιξε εννοείται εδώ πέρα και όπως βλέπουμε η κούτα είναι αγνώριστη. Λοιπόν, όπως μπορείτε να διακρίνετε, αυτά εδώ ήταν μέσα στη κούτα. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τα 3 πλαστικά μπουκάλια που είναι διαλυμένα, τα βλέπουμε εδώ, είναι ξεκάθαρο, είναι διαλυμένα και τα 3. Λοιπόν, έχουμε τα γυάλινα τα οποία βρίσκονται παντού. Εδώ πέρα βλέπουμε το στόμιο, είναι διαλυμένα όπως βλέπουμε, και εδώ έχω βάλει τις τάπες. Αυτές λοιπόν είναι οι τάπες που σκάνε οι γουρούνες και πετάγεται. Γι' αυτό το έκανα, για να τις μαζέψω όλες, για να είναι περιορισμένα τα κομμάτια. Και βέβαια κάποια κομμάτια από το χαρτόνι που έχουν εξομείνει. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Την Ανάσταση, ναι, θα κάνω vlog. Κάποια άτομα που με ρωτάνε, θα ξανακάνω βίντεο, εννοείται, με γουρούνες και όχι σε αυτά πιο επικίνδυνα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Ένα like αν σας άρεσε, μια κοινοποίηση στο Facebook και βέβαια μην ξεχάσετε μια εγγραφή στο κανάλι για να ενημερώνεστε όταν ανεβάζω νέο βίντεο με γουρούνες. Αυτά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!